Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί προσπάθεια για την παράκαμψη της ιστορίας βασικών στιγμών της ταξικής πάλης της χώρας μας. Η επίθεση περιλαμβάνει τα νέα βιβλία της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, προφανώς συγγράμματα πανεπιστημιακά, ταινίες, ντοκιμαντέρ αναφορικά με την ιστορία του εμφυλίου πολέμου, πληθώ δημοσιεύσεων και συνεδρίων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο επίκεντρο της επίθεσης εκλέγουμε τη δεκαετία του 1940, ειδικότερα την περίοδο 46-49, την κορύφωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, την ηρωική εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η επίθεση δηλαδή εντοπίζεται στην εποχή που πλατιές εργατικές λαϊκές μάζες ριζοσπαστικοποιήθηκαν, που βγήκαν από το περιθώριο της υποταγής τους στις αποφάσεις των εκμεταλλευτών τους για να περάσουν στο προσκήνιο της ιστορίας. Τότε, όπως και σήμερα, επικεντρώνουν την επίθεσή τους στον αγώνα της εργατικής τάξης να ανατρέξει τον καπιταλισμό, να κατακτήσει τη δικιά του εξουσία στην προσέλκυση σε αυτόν τον αγώνα των λαϊκών στρωμάτων. Η ουσία του ζητήματος δεν είναι η προσπάθεια απλά να χτυπηθεί ο αγώνας του Ρουσουέ. Η αστική τάξη ενδιαφέρεται πρώτα και κύρια για τις σημερινές εξελίξεις και για τους μελλοντικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η αστική εξουσία στην Ελλάδα. Γι' αυτό και χτυπάνε το παρελθόν, έχοντας τα μάτια στραμμένα στο παρόν και κύρια στο μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, ας πούμε, η ανάγνωση περί ξενοκίνητου του Ρουσουέ. Αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς πρόσφατα, ας πούμε, ότι μόνο χάρη στην εξωτερική στήριξη έγινε δυνατή η κύριαρχη του εμφυλίου από την πλευρά του Κουκουέ. Ο Δημοκρατικός Στρατός γεννήθηκε ακριβώς από αυτές τις ασυμφιλίωτες ταξικές αντιθέσεις στην Ελλάδα και δεν ήταν ένα εισαγόμενο φαινόμενο όπως υποστηρίζει η συγκεκριμένη προπαγάνδα. Δεύτερον, η βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων λαϊκών δημοκρατιών δεν ήταν καθοριστική για την έναρξη του αγώνα του Ρουσουέ. Υπενθυμίζουμε, αναφέρθηκε και ο σύντροφος Παπαδόπουλος πριν, ότι οι ομάδες καταδιωκόμενων αγωνιστών που αποτέλεσαν τον πρόδρομο του Δημοκρατικού Στρατού αυτοεξοπλίστηκαν και έδρασαν πολύ πριν την έλευση βοήθειας από τις λαϊκές δημοκρατίες. Από την άλλη, για αυτούς τους ιστορικούς, θεωρείται απόλυτα δικαιωματική η υπεριαλιστική επιθετικότητα πρώτα των Άγγλων και ύστερα των Αμερικάνων, όχι όμως και η φιλική βοήθεια των κρατών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης προς το ΚΚΕ και το Δημοκρατικό Στρατό. Το ΚΚΕ σωστά ζήτησε την αλληλεγγύη των αδελφών κομμάτων στον αγώνα του ενάντια της ελληνικής αστικής τάξης, που είχε στο πλευρό της βέβαια και την αθρώα βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είπαμε, και ύστερα τον ΗΠΑ. Βέβαια, η βοήθεια που καλώς δόθηκε στο Ρουσουέ και στο Κουκουέ απήχε συντριπτικά από το ύψος της βοήθειας του ταξικού αντίπαλου, ενώ ήταν ανεπαρκής και για την υλοποίηση των βασικών στρατιωτικών σχεδίων του. Αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι τα αδελφά κόμματα για μεγάλο διάστημα πίστευαν πως το Κουκουέ όφιλε να ρίξει το κύριο βάρος του στη μαζική πολιτική δουλειά. Έτσι κι αλλιώς, η απουσία επαρκούς βοήθειας στο Δημοκρατικό Στρατό καθιστά ακόμα πιο ηρωικό, ακόμα πιο αξιοσέβαστο τον αγώνα του. Επιχειρείται να παρουσιαστεί η κυρίαρχη αντίληψη που επικρατεί ως η ιστορία των ηττημένων. Πιο συγκεκριμένα, ότι η καταγραφή της ιστορίας του εμφυλίου πολέμου έγινε μεροληπτικά, λένε, αρχικά από τους νικητές του, την περίοδο 49-74, και ύστερα από τους ηττημένους, από το 74 μέχρι σήμερα. Φυσικά, ως επικράτηση της ιστοριογραφίας των ηττημένων, παρουσιάζονται συνήθως οι σοσιαλδημοκρατικές και οπορτουνιστικές προσεγγίσεις που κυριάρχησαν από τη δεκαετία του 80 και αναπαράγονται ως τις μέρες μας. Με αυτή την έννοια, η καταγραφή της ιστορίας του ελληνικού εμφυλίου πολέμου θεωρείται ως ένα παράδοξο φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο η κυρίαρχη ιδεολογία για την ιστορία δεν είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης, δηλαδή η ιστορία των νικητών. Όμως, και η σοσιαλδημοκρατική αλλά και η οπορτουνιστική ιστοριογραφία σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν την εξιστόρηση του ταξικού εμφυλίου από τη σκοπιά των ηττημένων. Πρόκειται για μια μονάχα έκφραση της κυρίαρχης ιστοριογραφίας σε μια περίοδο που κάτω και από την πίεση του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος παράχθηκε μια διαφορετική πολιτική ενσωμάτωση της εργατικής τάξης, η οποία δεν ήταν συμβατή με το χυδαίο του κομμουνισμού των μεταμφυλιακών χρόνων. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος παρουσιάζεται όχι ως συνέχεια του αγώνα του λαού την περίοδο 40-45 με την ίδρυση και τη δράση του ΕΑΜ Ελλάς, αλλά σαν κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο αγώνας του λαού μας μέσω του ΕΑΜ χάνει σε αυτή την ανάγνωση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παρουσιάζεται πολλές φορές σαν μια προσπάθεια όλων των Ελλήνων να αντισταθούν στον κατακτητή, ξεχνώντας την επιλογή της αστικής τάξης, είτε να συνεργαστεί με τον κατακτητή, είτε να φύγει από τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα ο σύντροφος Παπαδόπουλος πριν.
σε αυτή την ανάγνωση, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας παρουσιάζεται ως ένας κλειστός ένοπλος στρατός της κομματικής γραφειοκρατίας, χωρίς να έχει τα χαρακτηριστικά και τη σύνδεση με το λαό του ΕΑΜ Ελλάς. Ο ΔΣΟΕ δεν μπορεί παρά να ειδωθεί ως συνέχεια του ένοπλου αγώνα του ΕΑΜ, ως συνέχεια των εργατικών αγώνων του Μεσοπολέμου και ως αποτέλεσμα της ταξικής πάλης κατά το μεταπολιτικό διάστημα, όποτε και προέκυψε το κυρίαρχο ζήτημα, ποια τάξη θα έχει την εξουσία. Παρά τη λανθασμένη συμφωνία της Βάρκηζας, ο λαός επέλεξε να πάρει ξανά το όπλο στα χέρια, παρά τις αμέτρητες δυσκολίες που αντιμετώπισε, συνδέθηκε όσο ποτέ με το λαό των περιοχών όπου έδρασε, χαρακτηριστικά είναι και τα παραδείγματα της 18ης ταξιαρχίας και της δράσης της στην περιοχή. Αυτό που επιχειρεί η συγκεκριμένη ανάγνωση είναι ακριβώς να χτυπήσει τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του ΔΣΟΕ, το στόχο του για ανατροπή της αστικής εξουσίας.